Ηλεκτρονικά διακπεραιώνονται πλέον οι υποθέσει που αφορούν τι δηλώσει ακαθάριστων εσόδων και την καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Όλοι οι επαγγελματίε τη εστίαση των κέντρων διασκέδαση και των ξενοδοχείων μπορούν να υποβάλουν μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκη τη ηλεκτρονική πλατφόρμα που φτιάξαμε το κύκλο εργασιών μπαίνοντα με κωδικού τάξει, που σημαίνει ότι μπαίνουν σε ένα περιβάλλον απολύτου διασφάλιση των δεδομένων του και αυτόματα υπολογίζεται ανάλογα με το είδος επιχείρηση που δηλώνουν το τέλος που οφείλουν να πληρώσουν. Θα υπάρχει η ταυτότητα οφειλής με το RF όπως, το, όπως λέγεται στη γλώσσα των ηλεκτρονικών όπου πια θα μπαίνουν στην τράπεζά τους με το e που έχουν και θα πληρώνουν την οφειλή τους. Εμείς είπαμε ότι θα επιδιώξουμε να μείνουν μακριά ο κόσμο από το Δημαρχείο και να εξυπηρετείται από το γραφείο του, από το μαγαζί του. Αυτό ακριβώ κάνουμε. Όταν το είχαμε εξαγγείλει αυτό προεκλογικά με τον νέο Δήμαρχο, δεν υπήρχε κορονοϊό, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Για να καταλάβετε, για να έρθουν να πληρώσουν αυτό το τέλο οι επιδευματίε ή οι λογιστέ του, χάνανε σχεδόν ένα πρωί στο Δήμο. Πιάνουν από γραφείο σε γραφείο σε γραφείο. Και έτσι υλοποιούμε λοιπόν κάτι που είναι αναγκαίο και για τους εργαζόμενους αλλά και για το Δήμο να μην έρχεται κόσμος για τον κορονοϊό κλπ.